σήμερα μια μικρή τελετή που θέλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε την κυρία Βάγια Διαμαντίτου, την οποία συνδέθηκα και εγώ τα τελευταία χρόνια σαν διευθυντής του Inter College μαζί με το πρόγραμμα σπουδών αισθητικής. Όπως είπα και πριν, είναι η πρώτη φορά που έχουμε advisory committee meeting του προγράμματος χωρίς την παρουσία της κυρίας Βάγιας. Σίγουρα ήταν κάτι δύσκολο για όλους μας. Λείπει μας καθημερινά. Όπως ανάφερα, έτσι την τελευταία αποφύτηση άφηκε τη σφραγίδα της και στο κολέγιο, αλλά και στο πρόγραμμα της αισθητικής. Και ελπίζουμε με αυτήν την μικρή χειρονομία έτσι, να κρατήσουμε τη μνήμη της πιο ζωντανή. Οπότε αποφασίσαμε την αίθουσα, το εργαστήριο ουσιαστικά αισθητικής που αφορά το πρόσωπο, να ονομαστεί σε αίθουσα Βάγια Ιωαννίδου. Για να κρατηθεί η μνήμη της κυρίας Βάγιας ζωντανή. Παράλληλα, από φέτος να έχουμε και μια υποτροφία της μνήμη της κυρίας Βάγιας που θα διέρεται σε παιδιά αισθητικών για όλα τα έτη σχεδόν 50%, η οποία θα είναι της μνήμη της κυρίας Βάγιας. Θα ήθελα να πω, θα ευχαριστήσω την νέα πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Νέφερα που θα έχουμε μας επιμείνει σήμερα, καθώς και τους συγγενείς. Γιώντης τον Έρης, την αδερφητής, την νύφητης και τα υπόλοιπα συνεργάτες, φίλους. Νομίζω είναι κοινά τα συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι λείπει μας καθημερινά και να θυμούμαστε. Δεν θα την αφήγουμε να χατεί η μνήμη της. Αν με επιτρέπεις, δεν μπορώ να μιλήσω δύο λόγια για εγώ μένα. Είναι για όλους μας δύσκολο να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ, ως νέα πρόεδρος του Συλλόγου, νιώθω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι τώρα έτσι εδώ ανάμεσά σας και να μου δίνετε την ευκαιρία να κόψω την κορδέλα για τη συγκεκριμένη αίθουσα. Ο σκοπός μας είναι να πατήσουμε σε ό,τι έχει αφήσει η κυρία Βάγια, την παρακαταθήκη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποια ήταν, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και θα το λέμε συνέχεια, θα την έχουμε μαζί μας πάντα στο μυαλό μας, πάντα στη μνήμη μας. Μέσα σε όλες μας τις συζητήσεις τις καθημερινές, δεν υπάρχει κάποια στιγμή που να μην την αναφέρουμε, διότι η συμμετοχή της ήταν σε όλα. Το έργο της είναι μεγάλο, ακούραστα δούλεψε για το Σύλλογο. Ήταν το δεύτερο της παιδί, έτσι έλεγε πάντα. Ήταν το δεύτερο της παιδί, έλεγε μας πάντα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Όλη αυτή η υπόσταση του Συλλόγου οφείλεται σε αυτήν. Οπότε θα τη θυμόμαστε πάντα και θα πατούμε πάνω σε ό,τι έχει στήσει και έχει αφήσει αυτή. Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.